Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή όμως τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας, τον κύριο Παπαοικονόμου. Καλησπέρα κύριε Παπαοικονόμου. Καλησπέρα σας, σας και τους ακροατές σας, να την ευχαριστήσω. Να σας κρατήσουμε ένα λεπτό να δούμε μαζί το βίντεο με την αναφορά του Προέδρου του Πυρίτιτανη του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, του κυρίου Γκανάτσιου, χθες στην εκπομπή και θέλω το σχόλιο σας. Ας δούμε το βίντεο παρακαλώ. Επιμένει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εορδέας. Τέλος πάντων είναι ένα θέμα εντάξει, μεγάλο. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Μην το εντάξει. Κοιτάξτε, δεν είναι η Πτολεμαϊδα έτσι και όσο την υπερασπιζόμαστε, νομίζω όλοι. Και κανείς δεν μπορεί να αντιπαρατηθεί στην Πτολεμαϊδα προσωπικά. Εγώ προσωπικά. Εντάξει, η πλευρά της Πτολεμαϊδα επιμένει ο πρόεδρος θα βγάλει λέει, αύριο τα πρακτικά στον αέρα για τον κύριο Γκανάτσιο. Μα δεν είναι το θέμα να καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Ό,τι είχατε υποσχεθεί ότι θα παραμείνει το τι στην Πτολεμαϊδα και πρώτα είναι... συνάρθουν άλλα δύο πράγματα. Μα θα παραμείνει. Κύριε Πλάτσιο, νομίζω ότι δεν μπορεί να πυροδοτούμε ένα περιβάλλον. Η Πτολεμαϊδα θα βγει από την πρακτικά. Δεν το κάνω εγώ. Ο πρόεδρος έχει τηλεφωνήσει επιστημένα να παρέμβει κιόλα. Συγγνώμη να υπενθυμίσω, ζήτησα τα πρακτικά εδώ και 4 μήνες και δεν μου τα στέλνουν. Έχετε ζητήσει τα πρακτικά της συνεδρίασης. Τα εδώ και 4 μήνες, 5. Για να θυμηθείτε σε τι. Με ποια αιτιολογία. Εντάξει, δεν τις κάνουμε και ανάγκη. Αυτό το θέμα θα το δούμε αύριο, σαν το Channel. Μην κουράζουμε τώρα με τα ζητήματα, έτσι είναι τέτοια ώρα. Μάλιστα. Αυτά είπε χθες κλείνοντας ο κύριος Γκανάτσος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ζήτησε τα πρακτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδέας από εκείνη την περίφημη συνάντηση και δεν του δίνονται. Ο κύριος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Παγκονόμου, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει όμως. Είναι έτσι, κύριε πρόεδρε? Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καταρχάς, να ενημερώσω ότι την εκπομπή την παρακολούθησα και εγώ χθες το βράδυ. Και σας ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις σας. Λοιπόν, παρενέβηνα όπως γνωρίζετε και γι' αυτό είμαι και σήμερα στο βιβλίο σας. Ενημερώνω λοιπόν τους τηλεθεατές ότι και εσάς. Έχουμε λάβει ως ειδουσία, όπως τα σωστά αναφέρατε, μια συνεχή απόφαση την 54 του 2018 κατόπιν συγκλήσεως εκτάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Εορδέας. Το Μάρτιο. Με θέμα την παραμονή ή όχι τη ΤΕΗ με αισθητικής συμπολή του κινήματος. Αυτό ήταν το θέμα τότε. Κλήθηκαν λοιπόν στην συγκεκριμένη συνεδρίαση ο κύριος Γκανάτσιος και κάποιοι άλλοι από την περιφέρεια, βάσει εντός κόσμος των αρκετών, προκειμένου να μας δοθούν κάποιες εξηγήσεις, αν μπορούν στο μέσο του δυνατού αν ήρθατε ή όχι κάποιο τέτοιο θέμα, για εκείνη την εποχή ήταν αυτό το θέμα. Οι απαντήσεις που έδωσε μεταξύ των απαντήσεων που έδωσε ο κ. Γκαλάφσιος, καταρχάς να τονίσω ότι η απόφαση που λήφθηκε από το Μουσικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρωπαίου ήταν ομόφωνη, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία συνηγορεί στην διακοπή λειτουργίας ή την υποβάθμιση του κίνητρου δυναστικής ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας που λειτουργεί στην πόλη μας. Ζητώντας παράλληλα την επανίδρυση τμήματος ΤΕΗ εργοθεραπείας στην πόλη της Πτολεμαϊδας, το οποίο αρχικά είχε εγκριθεί και στην ουσία καταργήθηκε με το σχέδιο Αθηνά του 2013, αν θυμάστε. Περαιτέρω ζητήσαμε εκεί την απόφαση την ίδρυση και τρίτου τμήματος ΤΕΗ στην πόλη μας, συναφώς με τη σχολή επιστημονικής υγείας. Επιπλέον ζητήσαμε από τα όργανα διοίκησης του ΤΕΗ να προχωρήσουν κάθετα οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των τριών εγκεκριμένων θέσεων διορισμού των καθηγητών που θα εκλεγούν. Επικαιροποιώντας παράλληλα για κάποιες άλλες αποφάσεις που είχε πάρει προγενέστερα, στο παρελθόν. Λοιπόν, φτάνω τώρα στο κομμάτι των πρακτικών. Ακούστηκε ότι ο κ. Γκανάτσιος ζήτησε τα πρακτικά. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι αφενός καμία απολύτως αντίρρηση δεν υπάρχει, εννοείται, από την πλευρά του Δήμου Εορδέας και του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο προήλθαμε να δοθούν τα πρακτικά για κανένα λόγο, για όνομα του Θεού. Όμως, εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία ζητούνται τα πρακτικά. Θα πρέπει να καταληθεί μια αίτηση, να πρωτοκολληθεί και από εκεί πέρα να λάβει γνώση και ο πρόεδρος να εγκρίνει και εφόσον συντρέχει λόγος που συνέβαινε στην προηγούμενη περίπτωση να δοθούν τα πρακτικά. Έχει κάνει τέτοια αίτηση ο κύριος Γκανάτσιος? Όχι, δεν έχει κάνει. Συμβουλεύτηκα σήμερα τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, το ψάξαμε, το επαληθεύσαμε. Ήξερα ότι δεν είχε έρθει κάτι στη δική μου αντίληψη μέχρι τώρα. Όμως, καλού κακού θεώρησε σωστό και πρέπει να ενημερώσω και τη γραμματεία μου να ψάξει το πρωτόκολλο να δούμε αν έχει υποβληθεί κάποια τέτοια αίτηση. Κύριε Πρόεδρε, το έχει ζητήσει μήπως προφορικά από εσάς από τον Δήμαρχο? Από μένα προφορικά δεν το έχει ζητήσει ποτέ. Από τον Δήμαρχο δεν το γνωρίζω. Δεν επικοινωνήσατε σήμερα με τον Δήμαρχο να τον ρωτήσετε μήπως σας έχει ζητήσει ο κύριος Γκανάτσιος και του υποσχέθηκες Δήμαρχε να του τα δώσεις προφορικά?
Με τον Δήμαρχο έχω μιλήσει, δεν αναφέρθηκαμε σε αυτό το θέμα. Όμως, αν θες το από τον ίδιο τον Δήμαρχο τα πρακτικά ή όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Μπορείτε να ρωτήσετε τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζαβανίδη. Από εκεί και πέρα. Άρα, καταρχήν να το κλείσουμε, καταρχήν να το κλείσουμε αυτό, δεν έχει ζητήσει ο κύριο Γκανάτσο τα πρακτικά. Με τη διαδικασία την προβλεπόμενη ποτέ. Ναι, γνωρίζετε να τα έχει ζητήσει κάπως αλλιώς. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Επαναλαμβάνω όμως ότι το κάπως αλλιώς είναι λίγο γενικό και λίγο αόριστο. Όποιος θέλει τα πρακτικά. Όποιος θέλει τα πρακτικά, υπάρχει μια διαδικασία προφανώς. Ισχύει. Ωραία. Το κάπως αλλιώς είναι προφανώς αόριστο. Δηλαδή, δεν μπορούσα και εγώ να πω σε εσάς να πείτε στον κύριο Γκανάτσο ότι θέλει τα πρακτικά. Δεν πάει. Δεν γίνεται έτσι η διαδικασία όμως. Σωστό. Δεν είναι έγγραφα τα οποία είναι επίσημα έγγραφα και ζητούνται με συγκεκριμένο τρόπο. Ισχύει. Μάλιστα. Χθες, κύριε Πρόεδρε, ο Θόδωρος Καρυπίδης ανακοίνωσε ότι στην Πτολεμαΐδα θα έχουμε δύο τμήματα. Ναι, το άκουσα από εσάς και εγώ. Και μάλιστα σε ιδιωτική, σε ρεπορτάζ που έγινε, έχει πει εκτός από το τμήμα μευτικής, το τμήμα νοσηλευτικής. Υπάρχει κάποια τέτοια δέσμευση προς την κοινωνία της Πτολεμαΐδας, να πω, ή το Δήμο Ιορδαίας, για κάτι τέτοιο, κύριε Παπαοικονόμου, το ξέρετε. Έχει ξανασυζητηθεί. Επισήμως από το στόμα του κύριου Περιφερειάρχη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Προς εμάς, η δέσμευση είναι ότι θα κάνει τα πράγματα που μπορεί να δεσμευτεί ο Περιφερειάρχης για ό,τι καλύτερο για μια πόλη της περιφερειάς του. Μια συγκεκριμένη δέσμευση όπως αυτή που αναφέρεται δεν υπήρξε πρόσφατα. Τουλάχιστον προς εμένα, δεν γνωρίζω αν υποθεί κάτι άλλο. Αυτό που άκουσα από εσάς, τη δήλωση που έκανε νομίζω στο ελεύθερο. Στο ραδιόφωνο, πάνω στο ελεύθερο ραδιόφωνο. Ναι, αυτό γνωρίζω και εγώ. Τώρα κάτι πιο επίσημο προς αυτό ή που το στηρίζει και όλα αυτά δεν μπορώ να σταματήσω αυτό εγώ. Μπορώ όμως να σας διαβεβαιώσω και κάτι άλλο. Εσάς σας ικανοποιεί προσωπικά, επειδή είστε πρόεδρος και από ό,τι καταλαβαίνω θα ασχοληθείτε και το επόμενο χρονικό διάστημα με την αυτοδιοίκηση. Σας ικανοποιεί σαν στέλεχος της περιοχής, σαν άνθρωπο της περιοχής, αυτή η εξέλιξη, εάν τελικά υλοποιηθεί αυτό που υποσχέθηκε ο κύριος Καρυπίδης? Λοιπόν, εμένα με ικανοποιεί. Καταρχάς θέλω να τονίσω ότι δεν έχουμε ακόμα, εγώ προσωπικά δεν έχω λάβει γνώση του πόρισματος, μόνο ότι έχει διαρρέξει τον τύπο. Οπότε σε αυτό επιφυλάσσομαι να διαβάσω και το πόρισμα και να μπορώ να απαντήσω πρώτα πώς το πόρισμα. Πόρισμα δεν λέει αυτό που είπε ο κύριος Καρυπίδης, γι' αυτό είναι, είναι πρόταση το πόρισμα, έτσι. Βεβαίως. Το πόρισμα δεν λέει αυτό που είπε ο κύριος Καρυπίδης. Ο κύριος Καρυπίδης λέει κάτι άλλο και ο κύριος Γκανάτσος ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου είπε κάτι άλλο. Πάντως να σας σημειώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι το πόρισμα αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης συνεχούς και επίπονης του ΤΕΗ με το Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Δεν αποφάσισε μόνος το κύριος Γκανάτσος. Θέλω να πω λοιπόν ότι μπορεί ο κύριος Γκανάτσος να σας είπε πέντε πράγματα εκεί, αλλά στην πορεία είχαμε μια άλλη εξέλιξη που υπερβαίνει τον κύριο Γκανάτσιο. Βεβαίωτατα. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω. Βεβαίως. Ως προς τη σύνταξη του πορίσματος, γνωρίζω πολύ καλά πως συντάσσεται ένα τέτοιο πόρισμα και το λέω γιατί είναι προϊόν διαβούλευσης, είναι προϊόν διεργασίας. Ακριβώς. Δύο φορές οι οποίοι εμπλέκονται, το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ από την άλλη, οι οποίοι ανταλλάσσουν απόψεις, καταλήγουν στην απόψη και είναι αυτό το πόρισμα που έχουμε μπροστά μας. Αυτό είναι κατανοητό και απολύτως σεβαστό. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν κρίνω το πόρισμα, θα το κρίνω ξεχωριστά. Εγώ μένω στη στάση του κυρίου Γκανάτσιου χθες στην εκπομπή, ο οποίος μάλιστα ερμηνεύοντας, ας το πούμε, την πρόθεση του Περιφερειάρχη ότι θα πρέπει να υπάρξει μάλλον, έτσι όπως το είπε, και ένα ακόμα τμήμα, είπε αν στο 25 που έχουμε στο πόρισμα μας φέρει ένα ακόμα, 26 θα θέσει. Σαν να λέει με λίγα λόγια, δηλαδή το πόρισμα είναι αυτό και δεν αλλάζει. Εγώ αυτό που θέλω να μείνω είναι στο εξής. Η ερώτηση μου χθες και η παρέμβαση μου. Πάντως επί της ουσίας έχει δίκιο, γιατί το τμήμα νοσηλευτικής δεν προβλέπεται στα 25. Δεν έχει αναφερθεί. Δεν έχει αναφερθεί. Ναι. Μιλάμε για εργοθεραπεία και λογοθεραπεία με έδρα την Κοζάνη και σχολή επιστημών υγείας με έδρα την Κοζάνη και το τρίτο τμήμα της μευτικής του Πτολεμαΐδα. Είναι η πρόταση, έτσι. Είναι το πόρισμα, δεν είναι απόφαση. Μην το... Να σημειωθεί παρακαλώ ότι η δική μου παρέμβαση χθες συνήθως το εξής. Δεν πήρα για να πω τη γνώμη μου ή να εκφέρω γνώμη του πορίσματος. Mm-hmm. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αν θέλετε, μπορώ να την πω τώρα, την προσωπική μου άποψη. Δεν αποτελεί και γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχουμε συνεδριάσει αυτό για να υπάρξει. Σωστό, σωστό. Καλώ το διευκρινίζετε. Μιλώ για την υπόσχεση που είχε δώσει ο κύριος Γκανάτσιος κατόπιν πιέσεων
από μέρος μου τουλάχιστον, γιατί στην ουσία εκ νέα ήταν την απάντηση. Δηλαδή δεν απαντούσε. Εν πάση ο άνθρωπος όμως είχε την καλή πρόθεση και είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εμείς ως ΤΕΗ θα προτείνουμε στα πλαίσια της διαβούλευσης που θα γίνει να δοθούν κατόπιν να παραμείνει το υπάρχον και να έρθουν και κάποια άλλα στην Τελεμαϊδά. Αυτό είχε πει. Και διαπιστώνουν εκ των υστέρων με ένα πόρισμα το οποίο βλέπει το φως της δημοσιότητας ότι αυτό δεν υφίσταται. Με τη σημείωση όμως επαναλαμβάνω ότι αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης και με την πλευρά του Πανεπιστημίου. Απολύτως κατανοητό αυτό για όσους γνωρίζουν, όχι να το γνωρίζουν και να το λαμβάνουν υπόψη αυτό το πράγμα. Όμως, εδώ προκύπτει και ένα ερώτημα που υπερβαίνει όλα τα υπόλοιπα και είναι το εξής. Με ποιο κριτήριο, και αν είναι πια τόσο σημαντικό και δυνατό αυτό το κριτήριο, να αποφασίζεται σχολές υγείας πλην του μευτικής, το οποίο είναι εδώ και προφανώς κάποιος δεν θα τολμήσει και να το πειράξει εύκολα, να χωροθετούνται στην Κοζάνη, όταν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πτολεμαΐδας σε αυτόν τον τομέα είναι εμφανή και γνωστά σε όλους. Γνωρίζετε ότι με το προτινόμενο σχέδιο... Γνωρίζετε ότι με το προτινόμενο σχέδιο αυτό που είπε ο κύριος Τουρλιδάκης, αυτό που μας απασχόλησε ήταν ότι η Κοζάνη χάνει 1.000 φοιτητές ετησίως και σε βάθος τετραετίας 4.000. Θα έπρεπε, το άκουσα αυτό, mm-hmm. θα έπρεπε όμως να ασχολήσει την Επιτροπή η οποία ανέλαβε να συντάξει αυτό το πόρισμα, ότι το λεμάχτημα δεν παίρνει ούτε έναν φοιτητή. Ναι, αλλά δεν χάνει. Και αυτό δεν... Ναι, αλλά δεν χάνει. Ορίστε. Ναι, αλλά δεν χάνει. Δεν χάνει, αλλά θα συγκρίνει με τα μεγέθη και αυτό είναι μια κουβέντα. Ναι, αλλά με την υφιστάμενη κατάσταση, εάν δεν μπορούσαν να εξισορροπήσουν όπως εξήγησε ο κύριος Τουρλιδάκης, δεν είναι δικές μου κουβέντες. Η Κοζάνη θα είχαν 1.000 φοιτητές ετησίως. Mm-hmm. Η έδρα του Πανεπιστημίου. Επισυνόλου. Επισυνόλου μαζί με το ΤΕΗ περίπου 4.500 περίπου. Το χάνει 1.000 φοιτητές ετησίως, θα πρέπει να το εξετάσουμε και επισυνόλου. Βάζεται αυτή είναι μια κουβέντα η οποία προφανώς προτάσσεται εδώ το συμπέρον της Κοζάνης από ό,τι καταλαβαίνω και σωστά. Κύριε Τουρλιδάκη, δεν είπα αυτό. Είπα ότι θα έπρεπε να εξισορροπήσουμε αυτή την τεράστια απώλεια για την Κοζάνη. Αυτό. Κύριε Παπαγκολόμου, θεωρείτε ότι είναι σοβαρή κουβέντα αυτή που κάνουμε τώρα, δηλαδή να μετράμε πόσα τμήματα έχει κάθε πόλη? Είναι σοβαρό πανεπιστήμιο αυτό? Είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα αυτό? Θεωρείτε ότι είναι σοβαρή κουβέντα αυτή που κάνουμε τώρα, δηλαδή να μετράμε πόσα έχει Κοζάνη, πόσα έχει Καστοριά, πόσα έχει η Πτολεμαϊδά? Αυτό είναι το εκπαιδευτικό σύστημα του ανώτατου που θέλουμε. Απευθύνεται σε μένα και να ναι. Ναι, να σας απαντήσω λοιπόν. Την κουβέντα το αν είναι σοβαρή όσοι συγκεκριμένοι, αυτό το κρίνει ο κόσμος φαντάζομαι. Και γιατί το λέω αυτό. Αν δεν ήταν σοβαρή η κουβέντα, προφανώς δεν θα επικαλούταν ο δημοσιογράφος και συντονιστής εκπομπής το γεγονός ότι η Κοζάνη χάνει 1.000 φοιτητές. Προφανώς από εκεί ξεκίνησε αυτού του είδους η κουβέντα. Ξεκίνησε μετά τη δική σας αναφορά. Αυτό το είπε ο κ. Τουρλιδάκης. Ξεκίνησε μετά τη δική σας αναφορά, κύριε Παπαϊκονόμου. Η δική μου παρέμβαση ήταν πολύ συγκεκριμένη και αφορούσε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο για χθες. Με αφορμή αυτή μιλάμε σήμερα. Λοιπόν, το αν είναι σοβαρή κουβέντα, τότε εικάζω εγώ δεν θα έπρεπε να αναφέρετε το γεγονός ότι θα απολέξει 1.000 φοιτητές επιχείρηση Κοζάνη. Προφανώς έχει ένα μέτρο βαρύτητας από αυτό για την Κοζάνη. Το καταλαβαίνω. Άρα, μάλλον πάει και προς το συντονιστή της. Τη σοβαρότητα την έβαλα και στην Κοζάνη. Έβαλα και την Κοζάνη μέσα. Δεν είπα για την Πτολεμαϊδά ή την Κοζάνη. Είπα αν θα μετράμε το αν κάθε πόλη θα έχει ένα τμήμα ή δύο ή πέντε ή δέκα. Αν είναι αυτό ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού. Οι 1.000 φοιτητές είναι σοβαρότατο θέμα. Ναι, αλλά εγώ αυτό ανέφερα. Οι 1.000 φοιτητές είναι σοβαρότατο θέμα. Εγώ μίλησα για τη διασπορά των τμήματων ανά πόλη. Χωρίς να βάζω ποια είναι η Πτολεμαϊδά ή η Κοζάνη, δεν θα κάνω εγώ τέτοιο θέμα. Ενώ αυτή θα είναι η κουβέντα που θα κάνουμε για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό θέλω να πω. Ωραία, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Mm-hmm. Είμαι σύμφωνος και σε αυτό που λέτε. Mm-hmm. Προφανώς η κουβέντα είναι ευρύτερη και δεν αφορά μόνο διάστατα αυτό το κομμάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Μάλιστα, όμως, για να το... Είναι σοβαρό το επίπεδο μιας κουβέντας με βάση μόνο αυτό, όχι. Φαντάζομαι όμως θα συμφωνήσετε μαζί μου πως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το πληθυσμιακό κριτήριο, καθώς και το και η ισομερής κατανομή όσο το δυνατόν, στο μέτρο του δυνατού. Είναι και αυτό μέσα στην κουβέντα. Αυτό από πού προκύπτει, κύριε Πρόεδρε? Τι εννοείτε? Η ισομερής κατανομή σε κάθε πόλη από πού προκύπτει, από ποιο μοντέλο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανά την Ευρώπη προκύπτει? Ή ανά την Ελλάδα ή παγκοσμίως? Δηλαδή το κριτήριο ότι πρέπει να είναι, ενώ υπάρχει μια υφιστάμενη κατάσταση, το τονίζω, έτσι, δεν δημιουργείται από το μηδέν.
Εγώ ξέρω ότι τα πρότυπα συνήθως είναι τα κάμπους. Συγκεντρωμένα σε πόλεις. Τα κάμπ συγκεντρωμένα σε πόλεις. Επειδή έχω σπουδάσει στο εξωτερικό, θα σας ενημερώσω ότι τα κάμπ των πανεπιστημίων δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Ένα πανεπιστήμιο που έχει την έδρα του, για παράδειγμα, στη Χίπολη, δεν αποκλείεται και είναι σύνηθες το φαινόμενο στην Ευρώπη να έχει επιμέρους κάμπ σε άλλα μέρη όμορων περιοχών. Είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο. Αν γνωρίζετε το σπουδές στο εξωτερικό, το ξέρετε αυτό. Αν φαντάζομαι το ξέρετε. Δεν είναι συγκεντρωμένα τα κάμπ του πανεπιστημίου σε μια πόλη απαραίτητα. Κυρίως είναι. Αλλά αυτό είναι μεγάλη κουβέντα όμως. Εντάξει, εκεί είναι ίσως η μεγάλη κουβέντα όμως. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, ίσως είναι για μια άλλη χρονική στιγμή, δεν είναι τώρα διαδεθόν και δεν σας έχω και καλά εγώ. Αυτό το οποίο... Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε σε κάποια κουβέντα τις επόμενες εβδομάδες εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε γενικότερα και μάλλον προκεκλημένως για αυτό το θέμα. Μάλλον και ο Παπαϊκονόμου θα μας απασχολήσει. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει, ωραία, το κλείσουμε αυτό. Θα είστε άλλωστε υποψήφιος από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον στο δεύτερο βαθμό, άρα θα μας απασχολήσετε αρκετά. Δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Όχι, είναι δικιά μας παρατήρηση και ρεπορτάζ. Να το ρωτήσουμε ευθέως, θα είστε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Όχι, δεν έχω αποφασίσει τίποτα τέτοιο, δεν γνωρίζω κανένα. Ναι, μάλιστα. Γι' αυτό το λέω. Είναι στα πλαίσια του ρεπορτάζ του δικού μας. Δεν λέμε αν έχει τα αποφασίσει. Ευχαριστούμε κύριε Παπακονόμου, θα τα ξαναπούμε. Είστε καλά. Γεια χαρά. Καλά. Γεια χαρά. Πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του κυρίου Παπαϊκονόμου.